Γίνεται και το δράμα των Ουκρανών προσφύγων. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι περνούν τα σύνορα γειτονικών τους κρατών. Κάποιοι φτάνουν ακόμη και στην Κίνα προκειμένου να γλιτώσουν από τον εφιάλτη. Τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών σοκάρουν. Σαράντα δύο μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, τα καραβάνια προσφύγων στην Ουκρανία μέχρι σήμερα ασταμάτητα. Τα Ηνωμένα Έθνη κρούν καμπανάκι κινδύνου. 11 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εξ αυτών, 4,2 εκατομμύρια έφυγαν από την χώρα με προορισμό το άγνωστο. So in total, more than a quarter of the population of Ukraine has fled in this extraordinary short time. And unfortunately, we can imagine that these figures will continue to rise. Προσπαθούν με ό,τι τους απέμεινε να αποδράσουν από την κόλαση. Εικόνες που βλέπετε από τα σύνορα της Πολωνίας, η οποία έχει δεχτεί σχεδόν 3 εκατομμύρια εκτοπισθέντες. Μάνες περνούν με τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Ηλικιωμένοι με μία μόνο κουβέρτα στο χέρι προσπαθούν και αυτοί να βρουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν την σκληρή πραγματικότητα. Знущатися, бо це геноцид. Це не просто там війна, тому що це війна це війною, але це геноцид просто народу. Ні води майже ніде, електрики, газопостачання. Μετρημένοι στα δάχτυλα όσοι κατάφεραν να φιλοξενηθούν σε κάποιο υπόγειο ή κάποιο σπίτι. I miss our home, my husband. And I built our house with our hands. The only thing we have left is our home. Χιλιάδες αναζητούν άσυλο ακόμη και στην Αμερική. Με μια βαλίτσα στο χέρι προσπαθούν να περάσουν στο Μεξικό. Right now there are two staging centers and the wait list is at nearly 600 people. Ρουμανία, Ουγγαρία, Λευκορωσία και Σλοβακία δέχθηκαν μέχρι τις 3 Απριλίου περισσότερους από 1.300.000 πρόσφυγες. Ενώ μόνο στην Μολδαβία βρέθηκαν σχεδόν 400.000.